Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου από το γήπεδο της Άνθειας. Είμαστε εδώ για το ποδοσφαιρικό τουρνουά Κώστας Σαμαράς, καθώς τρεις ομάδες θα παραταχθούν για να τιμήσουν τη μνήμη του Κώστα Σαμαρά. Η πρωταθλήτρια, η ομάδα Αλφαεύρου, Ποκράτης Αλεξανδρούπολης, ο ΑΟ Μάκρης και η Νίκη Άνθειας που διοργανώνει το τουρνουά, παρόντες όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΕΒΡΟΥ. Γνωρίζετε, κάποιοι σας δεν τον γνωρίζετε. Ο Κώστας ήταν γιος του Γεωργίου και της Ιλιανής. Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1953 και έζησε στο χωριό στην Άνθεια μέχρι το 2010. Από δύο λόγια μου είπα να πω παλέμαχοι ποδοσφαιριστέ, αλλά δεν μπορώ να μην ξεκινήσω πώς γνώρισα τον Κώστα. Το 1972 όταν κατέβηκα από την Ήψα πρώτη γυμνασίου στο Αρένον, ανεβαίναμε τις σκάλες και βλέπω κάποιος κατεβαίνει με πατηρίτσες. Λέω ποιος είναι αυτός, δεν ήξερα, 12 χρόνια παιδί μου. Αλλά λέει αυτός ο Σαμαράς, που είσαι ο Άλεξ. Δηλαδή από τότε ήταν φίρμα. Εκεί έγινε η πρώτη γνωριμία. Και είχε και πάρα πολύ αγάπη για την Άθεια. Αυτό πάνω απ' όλα. Η τομική επικοινωνία που είχαμε, σε παρακαλώ πολύ, πρόσεχε την ομάδα της Άνθειας, μην την αφήσεις ποτέ μόνη. Το λέω και συγκινούμε γιατί το θυμάμαι συνέχεια. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που είχαν ακούσει εγώ στον Κώστα. Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον αθλητικό όμιλο που κράτησε για την κατάκτηση πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας και το αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστώ μας καλή επιτυχία στον Βορρά. Επίσης, να συγχαρούμε τον αθλητικό όμιλο για την κατάκτηση πρωταθλήματος της β' κατηγορίας του Νότιου Ομίλου και να το ευχαριστούμε καλή πορεία στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Εγώ ήμουνα 6-7 χρονών εδώ στη γειτονιά και κάναμε δίπεδο οι δυο μας τα μνηματάκια, τα γνωστά, τραβώντας γραμμές με τον ασβέστη. Το θέμα να